παραγωγών και τις χαμηλές τιμές που δίνουν οι έμποροι, ζήτησε και έλαβε από τον καθήλυ αρμόδιο πρωτογενού τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Τζιρίτη Δημήτρη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική Κατερίνα Εγκλέζη. Η κυρία Εγκλέζη δεσμεύτηκε να μεταφέρει στην Αθήνα και στους αρμόδιους υπουργούς τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών και την στάση που κρατούν φέτος οι έμποροι, δίνοντας χαμηλή τιμή ως μια στάση προσπάθειας, έστω και την περίοδο της συγκομιδής, να βρεθεί λύση. Δήλωσε πως είναι κοντά στους αγρότες, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Ζηρίτης τη ζήτησε να νομοθετούν όταν πρόκειται για αγροτικά θέματα υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πλήττονται και ζουν κυριολεκτικά στα όρια της φτώχειας. Σήμερα προβληθήκαμε εδώ μια αντιπροσωπεία από τον ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής με σκοπό να ενημερωθούμε από τον κύριο Τζιρίτη για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της Χαλκιδικής και κυρίως βέβαια. Δεν μπορεί λοιπόν ο έμπορος να καρπώνεται το κεφάλαιο και την εργασία των αγροτών και οι αγρότες στην ουσία να μην παίρνουν τίποτα και να μην αποζημιώνονται για τους σκόπους τους και για το κεφάλαιο το οποίο κοινωνικά στη Χαλκιδική. Δεν εισπέρνουν κάποια συμφέροντα να πάνε αυτές τις ώρες να τις βγάλουν έξω από την Χαλκιδική. Είναι μέσα στη Χαλκιδική. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ο βασικός πυλώνας ζωής στη Χαλκιδική και θα πρέπει να το δούμε με διαφορετικό πρίσμα. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από την ενδιαφέρουσα προβλήματος της αγοράς της πολιτείας. Ξέρω βέβαια πως 6 χρόνια δεν πρέπει να το διοικήσω ότι αυτά σε μια ελεύθερη αγορά δεν γίνονται, ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά αν νοιάζεται μια πολιτεία μπορεί να μπει κάποια τάξη. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μέτρα που να διασφαλίζουν ένθεν πετρίδευτες συμφέροντες αυτών που ασχολούνται. Δεν θέλουμε να εκμεταλλεύονται οι έμποροι τους αγρότες. Θα πρέπει, δεν ξέρω εσείς, τουλάχιστον εγώ εκεί καταλήγω τελικά, θα πρέπει να πάμε στη συμβουλευτική γεωργία. Αυτό είναι το μέλλον. Διαφορετικά, αν ο καθένας αφήνεται να αυτοσχεδιάζει και να αποφασίζει για ένα τέτοιο ζήτημα συγκυριακά ανάλογα με την ανάγκη για πολλά αυτά κάποια χρονική στιγμή, δεν καταλήγουμε πουθενά.